Είναι το Δημήτρη. Καλημέρα, Δημήτρη. Χαίρετε, καλημέρα. Χαίρετε, καμπάνα. 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 Όλα καλά, όλα καλά. Δεν μας διαθέτει την κίνηση, ούτε flyover, ούτε ακρίβεια, ούτε ανεργία, ούτε... Όχι, γινόταν... Ακρίβεια είναι λέει λαγάνα. Ναι. Εδώ γινόταν μια κουβέντα το πρωί ότι θα αρχίσεις να πεις κανένα τραγούδο σε Βουλτούρα. Όχι, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Ναι, λόγω... Θα το κουλιεράκι να σε τα πω όλα, για το στήθος του, για τα πόδια του, για το κεφάλι του. Να σε τα πω όλα. Τι έγινε τώρα, τι έγινε χθες. Τι έγινε χθες, μάθημα νομίζω, ένα μεγάλο μάθημα όλες αυτές τις μέρες που συζητάμε για το ποδόσφαιρο, τι φταίει, ποια είναι τα καλά, ποια είναι τα αρνητικά, ποιος είναι αιμονικός, τα συστήματα, όλα αυτά τα χαζά και τα ανόητα, λέει το 4-2-3-1 και δεν έχει πλάνο άλλο, πάω και, ναι, όπως λέει και ο Λουτζέσκου, λέει και έχει λίβρε που άλλο σύστημα και άλλο σχηματισμό, δεν θα γύρευε, δεν είναι αυτό το ποδόσφαιρο, εννοείται. Το ποδόσφαιρο φυσικά έχει κάποιες κεντρικές ιδέες, η κάθε ομάδα, την ταυτότητά της. Ο τρόπος που πάει να την εφαρμόσει και να παίξει στο γήπεδο είναι αυτό που μετράει. Ο ΠΑΟΚ ήταν μπλοκαρισμένος χωρίς ιδέες και με φοβικούς παίχτες στα προηγούμενα μάτς. Και χθες μπήκαν και τους ισοπαίδωσαν. Δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη, υπήρχε αποφασιστικότητα, ενέργεια, ένταση. Το πρώτο ημίχρονο είναι μαγικό. Και για το ξεκίνημα, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν ξεκινάει. Θέλει πάντα κάνα τέταρτο να του διαβάσει και να ξεκινήσει. Έκανε λάθος ο Μίσης φυσικά για αυτό που είπε προχθές. Όπως έκαναν πολλά λάθη οι Κροάτες σε όσα δήλωσαν το προηγούμενο διάστημα. Βούτυρος και ο Ζάιτς και... Ο Ζάιτς το τελικό σκεφτόταν, που θα πάει τελικό. Ναι, ναι. Ας πάει τώρα εκεί στα παιδιά του. Η ένταση, η ενέργεια που βγάζεις, όλη αυτή η αποφασιστικότητα, αυτό που βγάζει ο Βιερίνια, δεν χρειάζεται δεύτερη τρίτη σκέψη για να σταματήσω την μπάλα και να ψάξω τη σωστή πάσα. Το πιστεύω, το έχω, θα το κάνω και θα μου βγει. Θα τον βρω τον άλλο στο μεσοδιάστημα. Είναι πάρα πολύ κωδικό. Βγήκαν οι Κροάτες να κάνουν το παιχνίδι τους, να στηθούν. Κανείς δεν κατάλαβε ότι δεν τους άφησε ο ΠΑΟΚ να φανεί τι κάνουν. Ήταν τόσο γρήγορος, τόσο αποφασιστικός και φυσικά με πολλή δουλειά στις στημένες μπάλες. Στις στημένες μπάλες είναι στο ποδόσφαιρο πλέον κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Που δεν κατάλαβες τη φιλοσοφία των Κροατών ότι με αυτή την οποία τον έδεσαν στο πρώτο μάτ. Δεν το ένιωσες. Και φυσικά το ότι επειδή είναι ποδόσφαιρο, έχει τα πάνω και τα κάτω και η χρονιά και το παιχνίδι το ίδιο, το πώς πάει να ξεφύγει, πώς πάει να γλιστρήσει πάλι. Ναι. Πώς σβήνει ο ΠΑΟΚ, πώς αρχίζουν και πάλι να φοβούνται στο ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου και αφού γίνει το 3-1. Εκεί έξι και ο τερματοφύλακα, εντάξει, ναι, προφανώς και ο ΠΑΟΚ τερματοφύλακα. Εννοείται, θα κάνει 1-2-3 επεμβάσεις πάρα πολύ κομβικές για να ισορροπήσει και πάλι η ομάδα. Να βάλει όπως τη μείνει μπάλα ο τέρατος γιατί δεν είχε άλλες φάσεις και στο χώρο μετά που θα είχε χώρους να βάλει και το πέμπτο. Καταπληκτικά όλα, καταπληκτικά. Είναι σαν όνειρο. Προφανώς είναι σαν όνειρο. Όλη αυτή η ανατροπή, όλη αυτή η πορεία. Όνειρο είναι το ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί και συνεχίζει να βλέπει ψηλά και να σκέφτεται πού μπορεί να φτάσει. Φυσικά με τις δυσκολίες που θα έχει παράλληλη πορεία, εννοείται, δεν είναι απλά τα πράγματα. Ναι, επειδή το λένε κάποιοι εδώ, και μάλιστα το λένε στο ενδεχόμενο κλήρωση σήμερα ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, ότι θα έχει μέσα σε μια εβδομάδα 4 συνεχόμενα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Όχι, παιδιά, εδώ δεν είναι να ψηφίσουν. Αναβάλλεται η αγωνιστική. Με την κατάσταση του αιτήματος. Με την κατάσταση του αιτήματος αυτομάτως. Ναι, ναι, ναι. Διότι προβλέπεται από την κήρυξη του αθλήματος ότι αν παίξεις προημιτελικό ευρωπαϊκό, χωρίς να ρωτήσεις, αναβάλλεται την αγωνιστική. Αναβάλλεται η αγωνιστική. Η οποία είναι ανάμεσα στα δύο μάτς. Ναι, έτσι. Αυτή. Ναι, ναι, ναι. Αυτή. Είναι δικαίωμα να το ζητήσουν και υποχρέωση να τηρηθεί. Ναι, ναι. Δεν μπαίνει πλέον θέμα ψηφοφορίας. Ναι, ναι. Και προφανώς θα γίνει γιατί... προφανώς θα γίνει. Για το προηγούμενο πλέον δεν τίθεται κανένα θέμα. Φυσικά θα... Και δεν εννοώ ότι θα γίνει αν πέσουν ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Με όποιον πέσει ο ΠΑΟΚ, με όποιον πέσει ο ΠΑΟΚ. Νομίζω η αγωνιστική αυτή έχει ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Σωστά. Άρα λοιπόν μπορεί να αναβληθεί μόνο αυτό το μάτς. Όχι. Λογικά θα αναβληθούν όλα. Όλα. Μετά είναι θέμα ισορροπιών. Ναι, ναι, λογικά θα και μήπως αρχίζει να επηρεάζει και ο τελικός και η ημερομηνία γιατί και εκεί πάλι. Σίγουρα, πήγε μια εβδομάδα πίσω. Θα πάει λογικά μια εβδομάδα πίσω. Ναι. Λογικά. Δεν θα βγαίνει άκρη. Ναι, ναι. Τώρα η επόμενη μέρα έχει. Όλα αυτά είναι ευχάριστα προβλήματα. Ακόμα πιο ευχάριστο θα είναι τι θα γίνει όταν θα πρέπει να αναβληθεί και αγωνιστική αν παίξει κάποιο στα ημιτελικά ή και οι δύο ημιτελικό. Εκεί θα είναι πραγματικά ζόρι και για τη Super League και για τις ομάδες και για την ΕΠΟ να βρει ημερομηνίες. Ειδικά αν έχουμε έναν επιπλέον ευχάριστο προκέφαλο την πρόκριση της Εθνικής στο Euro, αλλά συμβούν όλα και ας παίζουν στο τέλος αλλά τρεις μέρες. Είναι ωραία, ωραία είναι. Είναι ωραία όπως η συνολική μας βαθμολογία, όπως η εικόνα των ομάδων μας. Άκου, επειδή τα έχουμε διαλύσει όλα,
Θα κάνεις λίγο υπομονή, θα σε ξαναβγάλουμε μετά τις 11. Γιατί πρέπει okay. να βάλουμε. Okay. Πρέπει έτσι. Ναι, είσαι από αυτούς που θέλουν πάω Ολυμπιακός 8 ή που δεν θέλουν. Ή που δεν τους νοιάζει. Εμένα ρωτάς. Ναι, ναι, ποιον. Νομίζω ότι μπορούν να πάνε και οι δύο στους τέσσερις. Το πιστεύω και γενικώς πιστεύω ότι το ανταγωνιστικό μας πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια μας έχει βοηθήσει να ζούμε αυτά που ζούμε και να έχουμε τόσους πολλούς βαθμούς. Από εκεί ξεκινούν όλα. Ήταν πολύ βιαστικά τα συμπεράσματα για την προηγούμενη βραδιά. Γενικά πρέπει να δούμε την εικόνα μας που είναι καλύτερη και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν πολύ καλές ομάδες. Έχουμε πάρει πολλούς βαθμούς και νομίζω ότι δίκαια είμαστε αυτή τη στιγμή για τη φετινή σεζόν η 12η δύναμη της Ευρώπης, η 14η. Γενικά είμαστε 17η με τα τελευταία χρόνια. Ήταν σοβαρές οι ομάδες μας φέτος στην Ευρώπη εξ αρχής. Και στην πορεία έχουν αξιοποιήσει αυτά που θα μπορούσαν. Και νομίζω ότι η Άστον Βίλα μόνο δεν παίζεται. Είναι άλλο επίπεδο. Δεν είναι αλλού. Η Λίλ ένα σκαλί παρακάτω και αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η Φιωρεντίνα με την Φενέρ, πολύ καλές ομάδες, πολύ καλές. Η Τούρκη είναι λίγο αλλοπρόσαλη. Okay, μπορείς να τους πετύχεις. Και σαφώς οι βατές, αυτές που παίζονται. Η Πλιζέν με την Μπριζ. Για τον ΠΑΟΚ, η Πλιζέν, η Μπριζ και ο Ολυμπιακός είναι φυσικά πολύ καλή. Αλλά ομάδες τις οποίες μπορεί να τις παίξει. Θέλει πολλή δουλειά και το πάθημα της περίοδου αυτής να γίνει μάθημα όταν ο ΠΑΟΚ θα ξαναδώσει πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Θέλει πάρα πολλή δουλειά και πνευματικά και σωματικά, αλλά το έζησαν ήδη, δηλαδή ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Εντάξει, είναι και μια διαδικασία επιμόρφωσης, εσύ Δημήτρη. Δεν το ζούμε κάθε μέρα. Το μαθαίνουμε, το ζούμε. Και η ομάδα πρώτα απ' όλα και όλος ο περίγυρος, γιατί βέβαια, εδώ η ισοστρέφεια, εννοείται. Το ξέρετε ότι είναι πολύ μεγάλη ισοστρέφεια, ήταν πάρα πολλοί εκείνοι που θεωρούσαν ότι έζησε ο ΠΑΟΚ, τελείωσε, έζησε, δεν μπορεί πλέον. Γενικά σε όλη τη χρονιά, ότι όπως πέρυσι πρόπερσι τελείωσε σβηστός και ανήμπορος, έτσι θα γίνει και φέτος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είπαμε δεν έχει 22 εισάξιους, αλλά έχει αρκετούς καλούς ποδοσφαιριστές. Και να που και ο Λουτσέσκου που πρώτη φορά μίλησε σκληρά προχθές για παίχτες του, που κοιτούν την πάρτη τους, το πήρε απόφαση, το έκανε, βγήκε μπροστά, επιτέθηκε και τους τόνωσε τον εγωισμό. Ακόμα και αυτοί που εννοούσε και ήρθαν και χθες τον πάγκο, έδωσαν τα πάντα, ήταν σαν να έδιναν τελικό, σαν να κρίνονταν η ζωή τους. Και τα κατάφερε και πήρε την πολύ μεγάλη νίκη. Ωραία, τώρα ευκαιρία για ξεκούραση για αρκετούς. Πόσο κάνει ο Κουλιαράκης? Πόσο κάνει ο Κουλιαράκης, είναι νωρίς, ας πούμε, ακόμα. Κάτσε να δούμε τι θα κάνει στα πρωί τελικά, κάτσε να δούμε αν θα φτάσει στα ημιτελικά. Μ' αρέσει στα 10 εκατομμύρια. Μ' αρέσει. Είχα φτάσει. Ναι. Τώρα είναι το άφησα στην άκρη. Το είναι περσινό. Το άφησα στην άκρη. Εγώ τη φετινή μου πορεία στα ευρωπαϊκά γήπεδα θα τη θυμάμαι με τον κόλο Κουλιαράκη, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή έχει κάνει λάθη, έχει μια αστάθεια, αλλά γκόλο Κουλιαράκης δηλαδή, και τον γκόλ είναι μεγάλη υπόθεση. Να το έχει, το αίσθηκτο, σε ανεβάζει πάρα πολύ ως στόπερ, γιατί και τα άλλα τα έχει. Και ξέρεις, ήταν ιδανικό, αυτό το μπορούσε να το καταλάβεις και στο πρώτο παιχνίδι, που δεν ήταν καλές οι εκτελέσεις των στημένων του ΠΑΟΚ. Ο Κουλιαράκης τους είχε όλους τους κροάτες, έχει ένα κοντό κεντρικό αμυντικό δίδυμο η Δυνάμο. Δεν έχει η Δυνάμο παίχτη στα κυβικά του. Δεν έχει. Δηλαδή ήταν πραγματικά μεγάλη ευκαιρία τα δυο μάτια με την Δυνάμο να ποντάρεις πάνω στα στημένα και την δυνότητα του Κουλιαράκη στις εκτελέσεις. Παίζουν man to man. Ο Κουλιαράκης έχει μία assist στο πρώτο, όπου ο Μίσιτς χάνει τον Μπάμπα, χάνει εντελώς, και έχει δύο γκολ στην πορεία. Ο ΠΑΟΚ τα δουλεύει πάρα πολύ. Εντάξει, τα στημένα είπαμε πλέον είναι επιστήμη. Νομίζω ότι προχθές η Τσέλσι πρέπει να έκανε συμφωνία με προπονητή στημένων από άλλη αγγλική ομάδα, την Μπρέτφορντ. Μιλάμε για άλλη κατάσταση πλέον. Που έχουν πάει τα στημένα. Έχουν προπονητές για τα πλάγια του, Δημήτρη. Βεβαίως. Έτσι, βήματα μπροστά και τα δουλεύεις και κερδίζεις από αυτή την επιμονή. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.